Εκ πέρας της αδελφότητας Πηγιωτών Άρτας, καλωσορίζουμε σήμερα την πολιτιστική ομάδα της Κοιλάδας του Αχελώου για να κάνουμε την γιορτή της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Η αδελφότητα Πηγιωτών κάθε χρόνο συμμετέχει στις δράσεις αυτές και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι στις τρεις προηγούμενες που κάναμε ήταν πάρα πολύ επιτυχημένες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, τους μουσικούς καλλιτέχνες μας, την συντονίστρια της όλης δράσης, την Νία τη Χαρίτου, τον κύριο Βλαχοπάνο, τον κύριο Μενέλο Παπαδημητρίου, εσάς για την προβολή, τον κύριο Τσαξίρα με την φλογέρα που θα μας παίξει και τους καλλιτέχνες τους υπόλοιπους και τον Πάνο τον Νικολάου τον χωριανό μας. Αυτή η δράση για μας είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Φέτος διαλέξαμε σαν θέμα τους νομάδες της Πίνδου, τους Σαρακατσάνους. Εδώ εμείς είναι τόπος που πέρναγαν τα κοπάδια με οι Σαρακατσάνοι, αλλά είναι και τόπος όπου μείνανε Σαρακατσάνοι, κάνανε οικογένειες και ενσωματωθήκαν στην τοπική κοινωνία. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έχουμε ρίζες σαρακατσάνικες και πιστεύω ότι πρέπει σαν κόρη οφθαλμού να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση, να μην χαθεί και να την δώσουμε στα παιδιά μας. Πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Εδώ στις πηγές Άρτας έχουμε μνημεία τα οποία είναι αναγνωρίσιμα πλέον. Είναι η Μονή Σέλτσου, είναι η Γέφυρα Κοράκου, είναι η Αρχαία Τετραφυλία. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και επαφή με τους αργυθεάτες και όλους τους παρικούντες στην Κοιλάδα του Αχελώου. Είμαστε μία οικογένεια, δεμένη, αγαπημένη και πάντα έτσι πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία όλων σας. Βρισκόμαστε στην Κοιλάδα του Αχελώου. Είμαστε τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής εδώ στην περιοχή μας. Ο θεσμός ήρθε το 1999 στην Ελλάδα. Εμείς εδώ σήμερα αφιερώνουμε τη μέρα αυτή στη Σαρακατσάνικη μουσική τοπική παράδοση. Όσα μου είπαν τα Σαρακατσάνικα τραγούδια σήμερα, Σαρακατσάνικα τραγούδια θα ακούσουμε. Στο χέρια μου κρατάω το βιβλίο του κυρίου Γεώργιου Καψάλη, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που μας χαιρετίζει τη σημερινή μας εκδήλωση, καράφοντας και συνομιλώντας με τα Σαρακατσάνικα τραγούδια. Ως προσωπική μαρτυρία θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις που με βασάνιζαν και με συντρόφευαν καθώς αποφάσιζα να γράψω και καθώς έγραφα το βιβλίο μου που φέρνει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Όσο μου είπαν τα Σαρακατσάνικα τραγούδια». Η έντονη επιθυμία και η ιδιαίτερη αγάπη μου να γράψω για τα Σαρακατσάνικα τραγούδια που τόσο πολύ συγκινούσαν και εξακολουθούν να συγκινούν την ψυχή μου με συντρόφευαν ήδη από πολλά χρόνια και είχαν λάβει σχεδόν τη μορφή ενός χρέους και μιας απέραντης ευγνωμοσύνης που έπρεπε να εκπληρωθούν. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν μου έφταναν μόνο τα τραγούδια, αλλά θέλησα να συνδυάσω με τα πρόσωπα που τα τραγούδησαν και με τις καταστάσεις που τα δημιούργησαν. Όπως όλα αυτά εμφανίζονταν σαν σε οπτασία στο λογισμό και στα μάτια της ψυχής μου. Έγραψε επομένως για όλους αυτούς που το τραγούδι ήταν ο αχώριστος σύντροφος στη μοναξιά τους, που δήλωναν με αυτό την ύπαρξή τους, που εξέφραζαν τον καημό τους και που ήταν δύσκολο να συνεχίζουν να ζουν και να υπάρχουν χωρίς το τραγούδι. Έγραψα για όλους αυτούς που τραγουδούσαν τη νύχτα και την ημέρα. Και που αν δεν τους άκουγες κάποια στιγμή θα ανησυχούσες για το λόγο που δεν ακούστηκαν. Να σχίζουν τα βουνά, τον ήλιο, το φεγγάρι και να προσεγγίζουν τον ίδιο το Θεό. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας. Ωστόσο, ως προσωπική μαρτυρία και ως συμβολή, θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις που με βασάνιζαν και με συντρόφευαν, καθώς αποφάσισα να γράψω και καθώς έγραφα το βιβλίο μου, που φέρνει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Όσα μου είπαν τα Σαρακατσάνικα τραγούδια». Η έντονη επιθυμία και η ιδιαίτερη αγάπη μου
να γράψω για τα Σαρακατσάνικα τραγούδια που τόσο πολύ συγκινούσαν και εξακολουθούν να συγκινούν την ψυχή μου, με συντρόφευαν ήδη από πολλά χρόνια και είχαν λάβει σχεδόν τη μορφή ενός χρέους και μιας απέραντης ευγνωμοσύνης που έπρεπε να εκπληρωθούν. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν μου έφταναν μόνο τα τραγούδια, αλλά θέλησα να τα συνδυάσω με τα πρόσωπα που τα τραγούδησαν και με τις καταστάσεις που τα δημιούργησαν, όπως όλα αυτά εμφανίζονταν σαν σε οπτασία στον λογισμό και στα μάτια της ψυχής μου. Έγραψα επομένως για όλους αυτούς που το τραγούδι ήταν ο αχώριστος σύντροφος στη μοναξιά τους, που δήλουναν με αυτό την ύπαρξή τους, που εξέφραζαν τον καημό τους και που θα ήταν δύσκολο να συνεχίσουν να ζουν και να υπάρχουν χωρίς το τραγούδι. Έγραψα για όλους αυτούς που τραγούδησαν τη νύχτα και την ημέρα και που αν δεν τους άκουγες κάποια στιγμή, ανησυχούσες για τον λόγο που δεν ακούστηκαν να σκίζουν τα βουνά, τον ήλιο, το φεγγάρι και να προσεγγίζουν τον ίδιο το Θεό. Έγραψα για αυτούς που στα πανηγύρια είχαμε τα μάτια καρφωμένα επάνω τους γιατί ήμασταν σίγουροι πως δεν θα άντεχαν άλλο και πως θα έπαιρναν το πρώτο τραγούδι για να συνεχίσει η άλλη παρέα αντικριστά και να αναρωτιέσαι συνέχεια για το πού βρίσκονται κρυμμένα όλα αυτά τα τραγούδια. Έγραψα και για αυτούς που τολμούσαν να πάρουν τραγούδια της τάβλας και των κλεφτών και που ήταν λίγοι εκείνοι που θα τους ακολουθούσαν στο τραγούδι, γιατί τα τραγούδια αυτά ήταν για λίγους. Είτε πάλι άξιζε να ακούς μόνο αυτούς τους λιγοστούς και αυτό ήταν κάτι που το σέβονταν ο καθένας με ευλάβεια. Έγραψα ακόμη και για τα τραγούδια του γάμου, καθώς το ψύκι του γαμπρού ξεκινούσε να πάρει την ύφη για αυτήν την απερίγραπτη χαρά του φλάμπουρα που έσκιζε τις ράχες και τα βουνά. Έγραψα και για τον πόνο, τον πόνο της καρδιάς, για τα δάκρυα που χύναμε, καθώς ξεκινούσαμε τις αδερφές και τις ξαδέρφες, για το καινούριο του σπιτικό, την ώρα που ακουγόταν βασανιστικά το τραγούδι «Χρυσή μιλίτσα νύχαμαν, μάνα μου στην αυλή μας» και ήρθαν ξένοι παντάξενοι, μάναν και μας την πήραν. Ξυσκιώσαν το σπιτάκι μας και σκιώσαν το δικό τους. Έγραψα ακόμα και για τα πεύκα και τα έλατα, τα βουνά και τα χυμαδιά, τα κοπάδια και τα άλογα, που συντρόφευαν τα παιγνίδια και τη ζωή μας ολόκληρη. Έγραψα για όλα αυτά, προσπαθώντας να αναστήσω και να ζωντανέψω τραγούδια και ανθρώπους, τη φύση ολόκληρη, την ίδια τη ζωή. Ανακουφίστηκα με όσα έγραψα. Ηρέμησε και γαλήνεψε η ψυχή μου, πιστεύοντας πως έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο, που το ήθελα πολύ, που το όφιλα ίσως κιόλας. Ως Δήμαρχος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, σας καλωσορίζω στην ιστορική έδρα του Δήμου μας, στις Πηγές. Σήμερα, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, και τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται σε αυτή την περιοχή να παρουσιάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο παραδοσιακών και λαϊκών στιγμών από την περιοχή μας. Εν μέσω πανδημίας και γενικότερα στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ο Δήμος μας και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή στηρίζει πλέον μια τέτοια προσπάθεια μέσα από διαδικτυακή επιλογή, φέροντας ξανά την παράδοση στις μνήμες μας και στα μυαλά μας, ώστε να διατηρηθεί άσβεστη και να προχωρήσει στο μέλλον. Σήμερα η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους σαρακατσανέους νομάδες κτηνοτρόφους των ευρύτερων περιοχών Πίνδου, Αγράφου και Βάλτου. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να ευοδοθεί και να δώσει νέες διαστάσεις στην περιοχή, ώστε να αναπτυχθεί
μέσα σε πλαίσια τέτοια, ώστε να υπάρχει το πάντρεμα της λαϊκής παράδοσης μουσικών στιγμών και του φυσικού κάλους και ομορφιάς του περιβάλλοντος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Η σημερινή μας εκδήλωση για τους Σαρακατσανέους, η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου, μας έστειλε χαιρετισμό και συγκεκριμένα χαιρετίζουμε την προσπάθεια για την ανάδειξη του Σαρακατσάνικου τραγουδιού μέσα από την εκδήλωση αυτή και ευχόμαστε το μήνυμά της να φτάσει όπου γης εραστές μουσικής και παράδοσης. Στις δύσκολες μέρες που τώρα περνάμε, το τραγούδι είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την προστασία από την αποξένωση που μπορεί να μας οδηγήσουν τα αναγκαστικά προστατευτικά μέτρα από τον ιό. Το κυριότερο όμως από όλα πιστεύω είναι ότι η εκδήλωση αυτή θα συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση του δημοτικού τραγουδιού στη νέα γενιά και θα τη φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοση. Οι Σαρακατσανέοι πριν τη χρήση των μουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις τους τραγουδούσαν σε δύο παρέες που η μία ξεκινούσε το τραγούδι λέγοντας ένα στίχο, το έπαιρνε όπως έλεγαν και η άλλη το επαναλάμβανε, το δίπλωνε. Ας είναι η νεολαία μας εκείνη η παρέα που θα διπλώσει το σαρακατσάνικο τραγούδι της σημερινής εκδήλωσης. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της όμορφης και αληθινής αυτής προσπάθειας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Δημήτρης Τάγκας. Και θέλω να προσθέσω πως η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου μας έδωσε και βιβλία που εξέδωσε για τους Σαρακατσανέους από παλιότερα για να τιμήσει και λαογραφικά για την υπόθεση των Σαρακατσανέων, μιας και όπως είπαμε το μήνυμά τους διαβάζεται, ανακοινώνεται αφού δεν μπορούσαν να παραστούν ήδη. Ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Μουσική 2020 στην Κοιλάδα του Αχελώου τους ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ εδώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου κάνανε να έρθω σε αυτές εδώ τις γιορτές που γίνονται για την Κοιλάδα του Αχυλώου, Ευρωπαϊκή Γιορτή. Η καταγωγή μου είναι από σαρακατσάνικη οικογένεια, είμαι σαρακατσάνος τραγουδιστής. Ήρθα και εγώ εδώ σήμερα να δώσουμε όλοι και να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτόν τον πολιτισμό μας, σε αυτές τις γιορτές. Πρέπει να στηρίξουμε την παράδοση, τα ήθη και τα ήθημά μας. Από πλευράς μου, εγώ που η καταγωγή μου είναι σαρακατσάνικη, έχω να πω ότι η κοιτίδα μας είναι κοντά από εδώ, από τα μέρη τα δικά σας. Οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες, μια αρχαία φυλή, μέσα από μεγάλες έρευνες που γίνανε από αξιόλογους λαογράφους. Οι νομάδες κτηνοτρόφοι μεταφερόταν από τα βουνά στα χυμαδιά και από τα χυμαδιά στα βουνά. Αυτή ήταν δηλαδή η ζωή τους και ο προορισμός τους. Ήθελα να δηλώσω πρώτα-πρώτα ότι αισθάνομαι μια ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σε αυτόν τον πανέμορφο και ιστορικό χώρο. Να δηλώσω επίσης ότι είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, σε γνωστούς, σε ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν αυτόν τον τόπο, την παράδοσή του, την ιστορική του κληρονομιά, την ανθρωπιά όπως αυτή βγήκε από τα σπλάχνα του και εξακολουθεί να συγκινεί ακόμα όχι μόνο αυτούς που κατοικούν εδώ, αλλά και άλλους που έρχονται από άλλα μέρη. Ο τόπος μας έχει ανάγκη. Ίσως να νιώθουν οι περισσότεροι ότι δεν τον έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια για τους ίδιους και για τον τόπο, αλλά περισσότερο για τους ίδιους, γιατί ταυτότητα έχουν οι άνθρωποι που έχουν τόπο. Δεν έχεις τόπο, είναι σαν να μην υπάρχεις. Αυτόν λοιπόν τον τόπο που εμείς τουλάχιστον, η γενιά μας, τον κουβαλά
έτσι ακυλίδωτο ακόμα στη συνείδησή της. Αυτή η γενιά λοιπόν που τον βίωσε στα πρώτα χρόνια, αυτόν τον τόπο δεν θέλουμε να τον αφήσουμε να μαραζώσει, να πεθάνει μέσα στη μοναξιά του. Είναι πάρα πολύ όμορφο που σήμερα εδώ θα συνδυάσουμε τη μουσική με το λόγο, με την ποίηση, με την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ο τόπος από μόνος του είναι φυσικός και είναι ποιητικός, σε εμπνέει δηλαδή. Και θα μας δώσει, φαντάζομαι, στη συνέχεια την ευκαιρία μέσα από γνώμες, απόψεις, μέσα από αφηγήσεις, εμπειρίες, να δώσουμε και μία ελπίδα για το μέλλον, ότι όσο τουλάχιστον είμαστε ζωντανοί και αντέχουν οι δυνάμεις μας, θα βρισκόμαστε εμείς οι φίλοι, οι γνωστοί, και θα δίνουμε ό,τι περισσεύει από την ψυχή μας για να παραμένει ζωντανός αυτός ο τόπος. Θα ήθελα να ευχηθώ λοιπόν να έχουν πάντα επιτυχίες αυτοί που ξεκινούν αυτές τις δραστηριότητες, να έχουν πάντα δύναμη βέβαια, ψυχική, και σαν τον Άτλαντα να σηκώνουν στις πλάτες τους αυτό το μεγάλο βάρος μιας βαθιάς ιστορικής, πνευματικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, και αυτό λοιπόν το πολύ όμορφο βάρος να το κουβαλούν και να το μεταδώσουν στις επόμενες γενιές, έτσι όπως αξίζει στον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας και από την κοινότητα των Πηγών. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον τόπο μας, στην ιστορική έδρα του Δήμου μας, και σας ευχαριστούμε όλους για αυτή την οργάνωση που κάνετε για να αναδείξετε την παράδοση στις περιοχές μας που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, και για μας είναι μεγάλη χαρά που βρίσκεστε εδώ, και να ευχαριστήσω και την αδελφότητα και κύριε Χαρή, όλους μαζί που κάνετε αυτό το μεγάλο αγώνα για να αναδείξετε την παράδοση όλων των περιοχών εδώ, σε αυτές τις άγονες περιοχές που βρισκόμαστε, στις ξεχασμένες περιοχές να λέμε. Και άλλη μία ακόμα φορά θα σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε που έρθετε στο χωριό μας. Η έξοδος των Σουλιωτών από το Σέλτσο, 23 Απριλίου 1804. Δρόμο να σκίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκεί θε με τους αδελφούς, εδώ θε με το χάρο. Διονύσιος Σολωμός. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας στην Κοιλάδα του Αχελώου και εδώ στο μαρτυρικό Σέλτσο, την εκδήλωσή μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής 2020, θέλει να αφιερώσει ένα μυρολόι στους σουλιώτες και τις σουλιώτισσες περί τους 1.200 που έπεσαν του Καγιοριού τη μέρα, αλλά ταυτόχρονα και να το αφιερώσει σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες που χάσαμε από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς και στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο που χάθηκαν από την πανδημία. Ha ha ha!
Είμαστε στην Ιερά Μονή Σέλτσου, στις πηγές Σάρτας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην κοιλάδα του Αχυρώου. Εδώ παίχτηκε το τελευταίο δράμα των Σουλετών από την στιγμή που έφυγαν μετά από συνθήκη και συμφωνία με τον Αλή Πασά τον Δεκέμβριο του 1803. Μία φάλαγγα Σουλετών, όπως την περιγράφει ο Πουκεβίρου ο ιστορικός, η φάλαξ 1148 των αρχηγών Κίτσου και Νότι Μπότσαρη, που γνωρίζω, βαδίζει προς Σέλτσο. Απιστία αναλή, τρίμηνον άνεσο αγώνα και προδοσία να ακολουθεί η θυσία. Οι Σουλιώτε χωρίς εφόδια, άσιτοι, κυκλωμένοι, θέλουν έξοδο ή θάνατον. Ξυφύρις 300 ακάλυπτοι σαρών το παν πλην γεφύρας κοράκου. Ο Νότης πίμπτει με 5 πληγάς. Σχεδόν όλοι οι άντρες φωνεύονται. Οι γυναίκες μαχόμενοι φωνάζουν θάνατος. Υπερ 200 και παιδιά πηδούν και πνίγονται στον οχελό. Χαλασμός. Μόνο 10 και ο Κίτσος σώζονται. Πουκεβίλ 1824. Εδώ παίχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ελληνικής ιστορίας. Μπορούμε να πούμε ότι το Σέλτσο είναι εισάξιο της Μονής του Αρκαδίου και εισάξιο του Μεσολογγίου. Είναι ένας τόπος ιερός, ποτισμένος με το αίμα των Σουλιωτών. Εδώ, σαν καινούργοι απόγονοι των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες, έγραψαν τη δικιά τους εποπτεία και άφησαν σελίδες δόξες στους αιώνες. Άγιο ήταν το Σέλτσο, μα αγίασε ακόμα πιο πολύ. Κοινώνησε των Σουλετών το αίμα. Ακόμα και αυτές οι πέτρες του σουλιώτικα κορμιά αγναντεύουν και οι γκρεμνοί σουλιώτικα ορθώνονται και τα κλαριά από μακριά και από κοντά με τους σουλιώτες μοιάζουν. Και τα κόκαλά τους, πέτρες σουλιώτικες έγιναν κι αυτά. Και τα πουλιά, σουλιώτικα τραγούδια και λαϊδάνε, και τα νερά, σουλιώτες κουβαλάνε. Και αυτοί ακόμα οι αητοί των σουλιωτών τη φορεσιά τους πήραν, μα και τα γρίμια, σουλιώτικα κορμιά γεύτηκαν και σκούζουν σουλιώτικα. Και οι ανθοί, σουλιώτικο αίμα ρουφούν και θεριεύουν, και σαν τους κόψεις, σουλιώτικο αίμα χύνουν. Ακόμα και αυτός ο αγέρας, σουλιώτικα σφυρίζει. Όπου πατήσεις και όπου σταθείς, σουλιώτικο ίσιο βλέπεις. Και το σήματρό του, σουλιώτης το κρέμασε. Και στο σασίδι του, σουλιώτης θύμηση έγραψε. Χώμα, νερό, πέτρα, αγέρας και κλαρί έγινε ο σουλιώτης. Όλο το Σέλτσο σούλι έγινε. Και η βρεστενίτσα εξακουστεί, όλοι οι σουλιώτικοι λογέται. Και οι πηγιώτες παντοτινά μαζί με τους σουλιώτες, για σουλιώτες θα πενεύονται κι αυτοί. Στήσανε στο σούλι στα πηγάδια, στο σούλι στα πηγάδια.
σιά τα λότου βελίγε κατά λότου βελίγε τρίτο το καλύτερο του μποτσαρί του Μάρκου του μποτσαρί του Μάρκου. Λίπασια τη σου μιλε πασιά μου, τη σου μιλε πασιά μου. Σου έχω εδώ τα Γιάννε νάνα, περπατάς καβάλανα, περπατήσ' καβάλα. Εδώ είναι το σουλί, το κακό σουλί, το κακό σουλί σου. Λί το κακό σου λί. Σε πόλεμα τζαβέλε να και η αδερφή μου η Λένη και η αδερφή μου η Λένη. Όλες οι εκδηλώσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής γίνονται από εθελοντές. Όλοι εθελοντικά βρισκόμαστε εδώ για τη διάσωση και για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολλές οι καπές τάνησε ώρε τον κα
σαν προ σκήνησα. Ώρες τα λείπασα την πόρτα. Κι αυτήν η λέν του μποτσάρι, κι αυτήν η λέν παιδιά μου του μπο, ωραί του μποτσάρι δε πάει, δεν πάει να προσκυνήσει. Η αγωνιστική ομάδα της κοιλάδας του Αχελώου, όπου και όλοι όσοι συμμετέχουμε εδώ, συμμετέχουμε όλοι εθελοντικά. Στόχος μας είναι η διαφύλαξη και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, συνδυάζοντας πολιτισμό και τουρισμό. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ. Βγήκα ψη λάγε μου και πλάκε πλαγιά ασά. Σε πέτρα γέμουσε λιθαρί και κοίταν μνήμα γε μου κλεύρε κλεφτή οικό. Αχ, θα μένω παύρε πάλι χαρί. Κι ακούω το μνήμα γε μου να βρε να βω. Ο
Μαριάννα. Να, 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 στε, να ωρε παράδερφε μου το κόρμα κορμακί μου. Αχ και θάψτο στο βρεστό χωριό μα. Τα τραγούδια τα Σαρακατσάνικα μπορούμε να πούμε ότι μιλάνε για τη ζωή των Σαρακατσάνων από το επάγγελμα, τη χαρά, τη λύπη, το γάμο, γενικά δηλαδή για όλη την πορεία τους, την καταγωγή τους και τις συνήθειες της ζωής τους, της προσωπικής, της καθημερινότητας και αυτό βέβαια αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους τα τραγούδια, τα είδη και τα έθιμά μας. Κοντούλα μωρέ δεδρώνει χας την αυλή στην αυλή μου, μωρέ για πάρη, γόρια δική πράσινα ουραγιάς μαρικοντόλα μωρέ πράσινα μωρά δάσια τα φύλλα. Πράσινα δάσια τα φύλλα μωρέ κι ας είμαι για τα γλωνάρια. Μωρέ
μωρέ κορίμκα, αθέτε στο νησιό. Μουρα και πλέκε χρύσο γαϊτάνι. Thank you.
Thank you.
Σε μαύρα αγώδη. Μου τα πίβλακα τα πήρα στα πειράνε και πάνε βλάχα δε μας ρωτάνε τα πειράνε και πάνε ούρε βλάχα δε μας ρωτάνε. Σε μια παλιοκαρδάρα παλιά μου φίλε νάδα. Σε μια παλιοκαρδάρα ούρε παλιά μου φίλε νάδα. Το πήξα με και το τυρί. Σε μια παλιό βιδούρα να σκάσεις το δωρό. Σε μια παλιοβιδούρα μπορεί να σκάσεις το δωρόλα. Μπορεί σ' απόβλα κάμψα πω σκάτα πρόβα. Σκάν τα γύρια, ύψες προψες δες είδα. Σαν το βοσκάν τα γύρια, ύψες προψες δες είδα. Thank you.
σου το χώρο για να αγιτάξω. Πως χορεύει μικρή μου η Παναγιούλα μου, πως χορεύει μια Άγια Άλλη. Πως χορεύει μια Άγια Άλλη, μια μικρή και μια μεγάλη. Πως χορεύει μικρή μου η Παναγιούλα μου, πως χορεύει μια μικρούλα. Πως χορεύει μια μικρούλα που τη λένε Παναγιούλα. Θέλησα να ταξιδέψω την Άη Κωνσταντίνα μου. Τα γραφιώτικα πονά Κωνσταντίνα μου γλυκιά. Πιάσε ψηλή βροχή Κωνσταντίνα μου μικρή. Πάλι πίσω γυρίσα την Άη Κωνσταντίνα μου. Ας ερχόσουν κι ας ρίχωσουν κι ας γινώσουν να πάθει. Είχα ρούχα να σ' αλλάξω, παππού μα να σε σκεπάσω. Thank you.
σε μια παλιά μου πόρτα κι υπόπτη γεννά και πρώτα. Βρίσκω την πόρτα ασφαλίστη, πάντα ματάκια από βροχή. Γέμε και τα κλειδιά παραμένα, γράψα λίμονος εμένα. Thank you.
την κλέβει τώρα. Μπορεί να τραγουδάκι. Πάτης μπορεί να τραγουδάκι. Να τη βάλω σε μετράκι. Για μου γλώσσα. Γλώσσα μου γλυκιά μου γλώσσα, άρχισε πες μας καμπούσα. Συγκίνηση μας πλημμυρίζει σαν θάλασσα και ξεσπά κάποτε σαν το κύμα πάνω στα βράχια της άμυνάς μας, όταν παίρνουμε νοερά έστω τους δρόμους για τις μικρές μας πατρίδες και μπαίνουμε σιωπηλά στα σοκάκια του τόπου που μας γέννησε και μας έπλασε. Και μοιάζει ο καθένας μας σαν ένας μικρός μυθικός Οδυσσέας που αγναντεύει από μακριά και ονειρεύεται να δει καπνό να ανεβαίνει πάνω από τις στέγες της φτωχικής του Ιθάκης και ας πεθάνει μετά. Μα μοιάζουν και οι καιροί τώρα σαν ελεύθεροι σκοπευτές που σημαδεύουν από μακριά την ψυχή μας και δεν τις επιτρέπουν ούτε βήμα να κάνει για να βγει από τα κλειστά και πνιγερά τέρματα όπου βουλιάζουν τα πρόσωπα και τα πράγματα και να βρει τις αλάνες που τη ζεσταίνουν με τα τρυφερά μελτεμάκια των παλιών και ακατέργαστων εποχών. Το ξέρουμε πως πεθαίνουν κάποτε οι παλιοί καιροί σαν τους ανθρώπους και νέοι γεννιούνται και προχωρούν με τους δικούς τους κανόνες ξεκαρφώνοντας με τα νέα εργαλεία τους τα έργα και τις ημέρες εκείνων που μόχθησαν και αναλώθηκαν πέραν των δυνάμεών τους βαδίζοντας πάνω στο τοντωμένο σκηνή μιας βασανιστικής πορείας που δεν προλάβαινε να γνωρίσει τι πάει να πει φως και τι σκότος. Μα σαν αγνοήσουμε και αρνηθούμε τις πορείες αυτές και τα πρώτα μας χώματα που χαράξαμε πάνω τους το όνομά μας και τους πρώτους ανθρώπους που νιώσαμε πάνω μας το ακριβό τους φιλί της ζωής κι αν κρατάμε το βλέμμα καρφωμένο μπροστά από φόβο μη γίνομαι σαν τη γυναίκα του Λότ στήλη άλατος αν στραφούμε πίσω και αν αφήσουμε τους καιρούς να τραβήξουν πάνω από τα ίχνη μας το σφουγγάρι και να στήσουν στη θέση τους τα βασίλεια της σιωπής και της απομόνωσης, τότε θα γίνουμε ατμός και μια μάζα με στα τέλειωτα και θολά τοπία. Και όταν πεθαίνει ένα κομμάτι του παρελθόντος, πεθαίνει μαζί του και ένα κομμάτι του μέλλοντος. Ο τόπος μας ενώνει. Είναι το κοινό μας σημείο, το κοινό μας σπίτι, η συνεχής αναφορά μας, το τελευταίο μας καταφύγιο. Έχεις τόπο, έχεις ταυτότητα και έχεις ελπίδα. Ευτυχώς που συνεχίζουμε να θέτουμε ακόμα το ερώτημα «Από πού είσαι» και ευτυχώς που ψάχνουμε ακόμα να βρούμε και ας γινόμαστε φορτικοί αν στους τόπους των άλλων βρίσκονται κάποιοι γνωστοί μας. Έχουμε ακόμα την πίστη βαθιά μας πως ο παππούς εξακολουθεί να ζει μέσα στο εγγόνι του και πως το εγγόνι ζει από την εποχή του παππού. Μα τώρα είναι αλήθεια, φοβόμαστε. Φοβόμαστε την ερήμωση, τη μοναξιά και την εγκατάλειψη. Φοβόμαστε πως το κέντρο του κόσμου δεν είναι ο άνθρωπος. Φοβόμαστε
πως καταραίει και δεν μας χωρά πια το πράο και φιλόξενο προγονικό μας σπίτι. Και ανησυχούμε, ανησυχούμε βαθιά μέσα στους νέους κατακτισμούς και στα φράγματα και στις εκτροπές και στις ύβρις όπου πνίγονται οι μικρές μας πατρίδες και η χθεσινή μας ζωή περνά στην προϊστορία. Κι έτσι, με χαμένες τις μικρές μας πατρίδες, μπορεί να έρθει μια μέρα που κοιτάζοντας γύρω μας θα δούμε πως χάνεται πια και η μεγάλη πατρίδα. Κι αν από αυτή τη φθορά μπορεί να ανατείλει ένας κόσμος όπου θα γίνουν καλύτεροι οι άνθρωποι και θα χαίρονται τη συντροφιά τους ξέροντας τι θα πει ευτυχία, τότε ας πάει θα πούμε και η πατρίδα με τα παλιά σεντούκια και τα καλούδια της έγνοιας και της άλλης αγάπης που φύλαγαν μέσα τους. Μα αν είναι να καταντήσουν θηρία οι άνθρωποι και αληθινό πρόσωπο να μην έχουν, τότε θα πούμε χίλιες φορές να γυρίσουμε πίσω στις παλιές μας καλύβες, μήπως και ξαναβρούμε την ανθρωπιά και τη γλυκύτητα των παλιών μας παραμυθιών. Γιατί ήταν τα μικρά μας χωριά οι κυβωτοί που κρατούσαν μέσα τους μια νεστία αναμένη και γύρω της αξίες που άδειξαν στη μήνη του χρόνου και σκληρά δοκιμάστηκαν και έφτασαν ανεξίθυλες ως εδώ χαραγμένες βαθιά στις καρδιές μας. Τώρα, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το ελέγχουμε, πέφτουμε συχνά σε νοσταλγία και στα πίσω γυρνάμε σαν ανταμώνουμε ύστερα από χρόνια και μας πιάνει μια τρέλα να μιλάμε ασταμάτητα για όλα εκείνα που πέρασαν από πάνω μας και από μέσα μας και μένουν κάπου σε μια γωνιά σαν μια ζεστή αγκαλιά που δεν πάβει ποτέ να μας σκέφτεται και να μας προσμένει. Το Ραδοβίζι αδικήθηκε και αδικήθηκε από τη μεγάλη πατρίδα, μα αδικήθηκε και από τους δικούς του ανθρώπους. Αδικήθηκε η αρχαία του ιστορία, η ιστορία της Ηράκλειας και η λαμπρότητα της τετραφυλίας. Αδικήθηκε η νεότερη ιστορία του. Αναφέρω ενδεικτικά πως στην περιοχή αυτή γεννήθηκε και μεγάλωσε ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτός ο κανένας που έγινε ο ένας. Αντιστάθηκαν έως θανάτου οι σουλιώτες στο μοναστήρι του Σέλτσου για να γραφτούν οι λαμπρότερες σελίδες θυσίας και τιμής ανδρών και γυναικών. Για 24 χρόνια από το 1854 έως το 1788 οι ανυπότακτοι κάτοικοι του Ραδοβιζίου βρίσκονται σε αναβρασμό δίνοντας μάχες με ανυποχώρητο αίτημα την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό και την ενσωμάτησή τους στο ανεξάρτητο και ελεύθερο ελληνικό κράτος. Από εδώ ξεκίνησε τον αντιστασιακό του αγώνα ο Ναπολέον Ζέρβας το καλοκαίρι του 1942. Ο τόπος είναι πλούσιος σε ιστορία. Ιστορία ωστόσο που δεν έχει γραφτεί όσο της πρέπει και όπως της πρέπει. Μα ο τόπος μας είναι πλούσιος σε φύση και πολιτισμό. Πλούσιος σε παράδοση και αυθεντική ζωή. Πρότασή μου παλιά είναι να δρομολογηθούν οι εργασίες για την προετοιμασία ενός συνεδρίου που θα περιλαμβάνει τα ιστορικά θέματα καθώς και τη λαογραφία, την παράδοση, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής. Δήμοι και συλλογικότητες, φορείς της παράδοσης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, άνθρωποι που τον πονούν τον τόπο και νιώθουν πως δεν γίνεται να προχωρήσει μπροστά χωρίς να νοιάζεται για τα πίσω, καλό είναι να στρέψουν την προσοχή τους στα ζητήματα της ιστορικής
της πνευματικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας ακόμα. Και κόσμος δικό μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας που περιμένουν το κάλεσμα των μικρών τους πατρίδων. Και όσο αυτές δεν μπαίνουν σε αυτό το γλυκό μονοπάτι, τόσο θα στενεύουν οι δρόμοι που οδηγούν πίσω στις αιστείες των προγόνων. Είναι στο χέρι μας, μέσα από έναν αγώνα σκληρό μα ωραίο, έναν αγώνα συλλογικό, να ρίξουμε το φως των καιρών μας πάνω στο ημίθος των άλλων καιρών, όχι από χρέος, μα από ανάγκη. Αυτή την ανάγκη που αισθανόμαστε πως υπηρετούμε σήμερα όσοι βρισκόμαστε σε αυτήν την όμορφη εδώ συντροφιά μας.